την πλήρη αντίθεσή της σε αυτό που αποκαλείται πόλης 15 λεπτών, εξέφρασε κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο πρόγραμμα American Thought Leaders, που δημοσιεύτηκε στις 25 Απριλίου η Κριστίν Άντερσον, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ίδια τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα διαβατήρια κορονοϊού και οι κωδικοί QR που έγιναν ευρέως διαδεδομένα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν δοκιμαστικές διαδικασίες για την εφαρμογή των πόλεων 15 λεπτών με στόχο την ενίσχυση του κυβερνητικού ελέγχου στους ανθρώπους. Μία πόλη 15 λεπτών είναι μία γειτονιά όπου ένας κάτοικος μπορεί να φτάσει σε ό,τι χρειάζεται όπως παντοπολείο, γιατρό και ούτω καθεξής μέσα σε 15 λεπτά με τα πόδια. Η Άντερσον λέει ότι τέτοιες πόλεις είναι η αρχή του αυστηρότερου κυβερνητικού ελέγχου των ανθρώπων. Μην κάνετε λάθος, δεν πρόκειται για την ευκολία σας. Δεν είναι ότι θέλουν να μπορείτε να έχετε όλα αυτά τα μέρη που πρέπει να φτάσετε κοντά. Δεν πρόκειται ούτε για τη σωτηρία του πλανήτη. Στη Μεγάλη Βρετανία ορισμένες κομιτείες έχουν ήδη εγκρίνει την νομοθεσία. Θα μπορέσουν να επιβάλλουν κλιματικό lockdown. Αυτό είναι το επόμενο βήμα, γι' αυτό μιλάμε. Για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να έχουν αυτές τις πόλεις των 15 λεπτών, είπε μεταξύ άλλων. Ένα άρθρο που παρουσιάστηκε στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το Μάρτιο του 2022 αποκάλεσε την έννοια των πόλεων 15 λεπτών πολύ περισσότερο από μία μόδα και ως συνέπεια της τρέχουσας εποχής και συγκεκριμένα της πανδημίας.